Αγαπητοί φίλοι του myphone.gr, καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του Nokia Lumia 530. Nokia Lumia 530 λοιπόν. Η Microsoft, θέλοντας να μπει δυναμικά στο παιχνίδι των smartphone των 100 ευρώ, παρουσίασε το καλοκαίρι το 530. Τα χαρακτηριστικά του μπορεί να μην συναρπάζουν, σίγουρα όμως θα τα δούμε στη συνέχεια πως κρίνονται άκρως ικανοποιητικά για αυτή την κατηγορία. Καταρχήν πάμε να δούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Το Nokia Lumia 4530 έρχεται με μια οθόνη 4 ιντσών ανάλυση 480x854. Στο εσωτερικό του θα βρούμε τον επεξεργαστή Snapdragon 200 τετραπύρινος χρονισμένος στα 1,2 GHz σε συνδυασμό με τη GPU Adreno 302 και 512 MB RAM. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι στα 4 GB με τη δυνατότητα όμως επέκτασης μέσω κάρτας microSD. Τέλος, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι ένα 3G smartphone, ενώ η μπαταρία που το τροφοδοτεί είναι στα 1430 mAh. Στο θέμα του λειτουργικού, η Microsoft δεν θέλησε να κάνει εκπτώσεις. Σε αντίθεση με ανταγωνίστρες εταιρείες που παρουσιάζουν λειτουργικά πετσοκομμένα για να καταφέρουν να προσαρμοστούν στο φτωχό εσωτερικό και hardware για να κρατήσουν χαμηλά την τιμή, η Microsoft μας παραδίδει στο 530 ένα πλήρες 530 χωρίς κανένα απολύτως κόψιμο. Το έχουμε δει έτσι και αλλιώς τα Windows φωτοκομμένα σε προηγούμενες συσκευές, αλλά εδώ πέρα αξίζει τον κόπο να δούμε το πόσο γρήγορα και χωρίς κανένα κόλλημα συμπεριφέρεται το λειτουργικό σε αυτή τη συσκευή. Όπως θυμάστε και έχουμε ξαναπεί, η home οθόνη πλέον μπορεί να χωράει παραπάνω tiles έως 4, αν δείτε εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο και δύο μικρά, ενώ πλέον κάποια από τα tiles είναι διαφανή για να φαίνεται η πίσω φωτογραφία που έχουμε ορίσει εμείς. Αυτό που στην αρχή μας έκανε λίγο να μη μας αρέσει ήταν ότι κάποια από τα tiles έχουν ένα ερωτηματικό, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να μας φοβίζει, μια και είναι απλά η μετάβαση κάποιων εφαρμογών από την ονομασία Nokia σε μια ονομασία χωρίς Nokia. Έτσι εμείς έχουμε ήδη βάλει παραδείγματος χάρη το Storyteller, που ενώ ονομαζόταν Nokia Storyteller το λέγεται Lumia Storyteller. Από εκεί και πέρα το λειτουργικό είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι έχουμε και εδώ το Notification Center με τα Quick Apps. Έχουμε και εδώ πέρα το Lock Screen το καινούριο με τις πληροφορίες και εδώ πέρα τα Notification και τα Quick Apps. Το πληκτρολόγιο που είναι το γρήγορο με το Swipe και ό,τι άλλο έχουμε δει και σε άλλες συσκευές χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Επίσης οι εφαρμογές που μας άρεσαν πάρα πολύ και είδαμε στις προηγούμενες συσκευές όπως το Lumia 730 ή το 930 υπάρχουν και εδώ πέρα αυτούσιες δουλεύοντας πάρα πολύ καλά, παραδείγματος χάρη το Here Maps. Παρατηρήστε σε αυτό το βίντεο πόσο εύκολα και γρήγορα φορτώνουν οι εφαρμογές. Κατεβαίνει ο χάρτης, κατσαμπάει Ηρακλείου. Όλα πηγαίνουν πολύ ωραία. Μπορεί να ανοίξουμε κάποια άλλη εφαρμογή. Όπως πάμε το Nokia στο Lumia Storyteller, το Mixer Radio που μας άρεσε πάρα πολύ. Μπορούμε να ανοίξουμε και το Asphalt 8, ένα πολύ βαρύ παιχνίδι, το οποίο αυτή η μικρή εισαγωγικά συσκευή με το φτωχό λειτουργικό και την τιμή όπως είπαμε των 100 ευρώ δεν έχει κανένα πρόβλημα να τρέξει. Σίγουρα δεν φορτώνει το ίδιο γρήγορο όπως φόρτωνε στο ας πούμε Nokia 930 Lumia, αλλά όπως βλέπετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επαναλαμβάνουμε, είναι μια συσκευή
αρκετά καλοφιαμένη σε τιμή των 100 ευρώ μόνο. Εδώ ήρθε η ώρα να τα κάνουμε λίγο αριστερά δεξιά. Ένα από τα πιο βαριά προγράμματα που μπορεί να βρει κανείς στο App Store της Windows, της Microsoft. Και ταυτόχρονα να το κλείσουμε αμέσως. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό το οποίο δεν μας άρεσε πάρα πολύ ήταν η οθόνη, η οποία παρουσιάζει ένα είδος ξεπλυμμένων χρωμάτων και μέτριας φωτεινότητας, την οποία αναγκαστήκαμε να την είχαμε πάντα στο high στις ρυθμίσεις, αλλά και πάλι όμως τίποτα το οποίο μπορεί να μας να μην μας αρέσει τόσο πολύ ώστε να μην αποφασίσουμε να πάρουμε αυτή τη συσκευή. Όσο για την οθόνη, ίσως η Microsoft το έχει καταλάβει και έβαλε και ρύθμιση χρώματος, το οποίο κάπως τα πράγματα τα βελτιώνει. Εδώ πέρα μπορούμε να πατήσουμε στο Color Profile και να αλλάξουμε το χρώμα, τη θερμοκρασία του χρώματος και το Saturation. Γενικά πάντως, το Nokia Lumia 530 ήταν μια συσκευή άκρως ικανοποιητική για την τιμή του, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει και μπορεί να ικανοποιήσει κάθε είδος χρήστη, από αυτό που θέλει μια δεύτερη συσκευή, ένα δεύτερο smartphone, έως αυτό που θέλει και ένα πρώτο smartphone, μέχρι αυτό που θέλει να γνωρίσει τα Windows χωρίς να ξοδέψει πολλά λεφτά. Πιστεύουμε ότι η Microsoft με το Nokia Lumia 530 δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, ειδικά τη στιγμή που η Google ζορίζεται σε αυτό το χαμηλό hardware να δώσει ένα προβλημάτιστο λειτουργικό. Nokia Lumia 530 λοιπόν. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το smartphone και περνάμε στο δεύτερο βίντεο, με το οποίο θα πούμε μερικά συμπεράσματα για τη συσκευή. Είμαι ο Βλαχακίτο και αυτό ήταν το πρώτο βίντεο της παρουσίασης του Nokia Lumia 530.